Κυρία Ειρήνη Χουδετσανάκη, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κυρία Δουργεράκη. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Είπα να επικοινωνήσω μαζί σας και να σας πω, να ρωτήσω τι γίνεται αναφορικά με το δάκο, με τη δακοκτονία, με την κικιδόμηγα. Αυτή δεν την ήξερα ότι υπάρχει, την έμαθα μέσα από τα ρεπορτάζ του Χριστόφορου του Παπαδάκη, αλλά όσο ζω μαθαίνω, λέω εγώ, κυρία Χουδετσανάκη, διαβάζω ότι σε κάποιες περιοχές υπάρχουν διαμαρτυρίες αναφορικά με τη δακοκτονία, διαβάζω ότι σε κάποιες άλλες περιοχές δεν γίνεται δακοκτονία διότι δεν υπάρχει εργολάβος, διότι οι διαγωνισμοί εκεί απέβησαν άκαρποι, οι δημοτικές αρχές εκεί έχουν και εκείνες τις δικές τους τις ευθύνες. Διαβάζω ότι, ξέρετε, αυτή η ζέστη ενδεχόμενα να βοηθήσει για την καταπολέμηση του δάκου. Δεν ξέρω τι σημαίνει, γι' αυτό είπα αρχικά γεωπόνος και μετά αντιπεριφερειάρχης, πρωτογενή τομέα στην περιφέρεια Κρήτης. Ποια είναι τα δεδομένα που έχουμε, γιατί έχετε και την ευθύνη της δακοκτονίας? Κυρία Δουργεράκη, καταρχήν να πω ότι έχει ήδη ξεκινήσει σε όλη την Κρήτη, μετά και από τις συσκέψεις που κάναμε, μετά από την προετοιμασία που είχε η περιφέρεια πριν ξεκινήσει, ο πρώτος θεκασμός. Αυτό έχει ξεκινήσει σε όλη την Κρήτη, εκτός από ορισμένες περιοχές που κρίθηκε από τους τομεάρχες και τους επόπτες δακοκτονίας ότι λόγω καρποφορίας που είναι κάτω από το 25% δεν μπορεί να εφαρμοστεί το πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου. Αυτό γίνεται εδώ και αρκετά χρόνια, οι παραγωγοί το γνωρίζουν όλοι, ότι σε περιοχές που υπάρχει ακαρπία, πραγματικά από τη στιγμή που δεν υπάρχει προϊόν, δεν έχει νόημα να πετάμε, να το πω ευθέως, τόσα σκευάσματα, άρα η νομοθεσία έρχεται να καλύψει αυτό το κενό. Τώρα, στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο έχει ξεκινήσει σε όλες τις περιοχές, δεν έχουν εξαιρεθεί γιατί ήταν πιο όψιμες οι περιοχές, όμως το δεύτερο ψεκασμό θα πάμε ανατοπική κοινότητα. Δηλαδή, ίσως τον πρώτο ψεκασμό να δουν οι παραγωγοί και στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο ότι μα εδώ δεν εξαιρέθανε καμία κοινότητα. Επειδή υπήρχε μια όψιμη χρονιά γενικά και ειδικά Ηράκλειο και Ρέθυμνο, στο δεύτερο ψεκασμό να γνωρίζουν οι παραγωγοί ότι θα πάμε ανατοπική κοινότητα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί όποιος παραγωγός δει ότι σε μια τοπική κοινότητα η περιφέρεια δεν εφαρμόζει το πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου, θα πρέπει ο ίδιος, εάν αυτός κρίνει ότι έχουν οι ελιές τους καρπό, θα πρέπει να κάνει παρέμβαση μόνος. Αυτό έχει βγει και ανακοίνωση, αλλά θα το δείτε και στη συνέχεια. Τώρα, όσο αφορά την κικιδόμηγα, την είχαμε και πέρυσι. Όχι, μισό λεπτό. Υπάρχουν και κάποιες άλλες κοινότητες. Έβλεπα από τα Χανιά, πριν το ολοκληρώσουμε. Εγώ κρατάω αυτή την παρατήρηση, ότι δηλαδή σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο, στο δεύτερο ψεκασμό θα πάτε και ανατοπική κοινότητα. Και ότι, να σας πω κάτι, αυτό είναι και το πιο έντιμο. Και λες ότι σε περίπτωση που εμείς αυτή την ώρα δεν έχουμε παρέμβει σε κάποιες περιοχές, εσείς ως παραγωγή το κρίνετε ότι πρέπει να γίνει, είναι καλό να το κάνετε και από μόνοι σας. Νομίζω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνετε αυτό, αλλά είναι και το πλέον έντιμο. Υπάρχουν περιοχές στα Χανιά όπου διαβάζω ανακοινώσεις από τους Δήμους ότι δεν γίνονται εκεί ψεκασμοί διότι δεν υπάρχουν οι εργολάβοι κλπ. Βέβαια, τουλάχιστον σε αυτή την τελευταία δακοκτονία δεν μιλήσαμε για συνεργεία που λείπανε, για εργολάβους, για το πήγανε, δεν πήγανε, ήταν πιο σφιχτά τα λουριά, δεν το συζητάω. Αλλά γιατί βγάζουν αυτές τις ανακοινώσεις? Θα σας πω, πραγματικά όπως το είπατε, είναι καταρχήν η προετοιμασία για αυτή τη δακοκτονία που ήδη ήμασταν έτοιμοι, έχει ξεκινήσει πριν τελειώσει η προηγούμενη δακοκτονία. Αλλιώς οφείλω να πω ότι λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών, δυστυχώς δεν θα είχαμε ούτε εργολάβους ούτε παγιδοθέτες. Τώρα, για τα Χανιά που έχουν εξαιρεθεί κάποιες περιοχές, έχει βγει δύο φορές, κυρία Δουργεράκη, ο διαγωνισμός και τώρα, ειλικρινά σας λέω, στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίου, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Φτηνιατρικής ψάχνουν εναγωνίως κάποιον εργολάβο για να αναλάβει με διαπραγμάτευση. Δηλαδή, από τη στιγμή που δύο φορές κρίθηκε άγωνος ο διαγωνισμός, αναγκαστικά μετά θα πάμε σε αυτή τη λύση.
Αυτό, γι' αυτό λέμε ότι ναι. δεν είναι κάποιες περιοχές στα Χανιά. Και το άλλο είναι ότι σε κάποιες, όχι σε όλες τις περιοχές συμβαίνει αυτό, σε κάποιες άλλες περιοχές συμβαίνει αυτό που σας είπα, ότι λόγω ακαρπίας έχουν εξαιρεθεί κάποιες τοπικές κοινότητες από την αρχή. Η αλήθεια είναι ότι δεν πάμε κάθε χρόνο με τα ίδια δεδομένα, γιατί συνεχώς μιλάμε για ακαρπία κλπ. Δεν πάμε κάθε χρονιά σε ό,τι έχει να κάνει με τον ελαιόκαρπο, στο να είναι φορτωμένα τα δέντρα. Αυτό το ξέρουν όλοι οι παραγωγοί. Κυρία Χουδετσανάκη, οι καιρικές συνθήκες που έχουμε αυτή την περίοδο βοηθούν στην καταπολέμηση του δάκου? Οι καιρικές συνθήκες, αν έρχεται τώρα ένας κάσονας που όλα τα μέσα περιγράφουν, θα έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, αν έχουμε ας πούμε από 35 βαθμούς και πάνω 37, βοηθάνε στην καταπολέμηση του δάκου. Και αν θυμάστε πολλές φορές που μίλησα και σε εσάς και πέρυσι, είπα ότι φέτος είναι ο καιρός απέναντι. Τώρα, αν έχουμε ένα καύσωνα που θα κρατήσει 2 με 3 μέρες, ναι, θα βοηθήσει. Λοιπόν, εγώ κρατάω ότι η ζέστη πάνω από τους 35 βαθμούς Κελσίου, ότι είναι κατά του δάκου. Εντάξει. Ναι, ναι, θα το κρατήσετε αυτό. Ωραία. Χρειαζόμαστε, δηλαδή, καμιά φορά αυτή την εργασία που κάνουν οι εργολάβοι ψεκασμών, εάν έχουμε 37-38 βαθμούς και κρατήσει όμως για 2 μέρες, 3, γιατί με μία μέρα δεν γίνεται, ναι, κάνει και τη δουλειά αυτή, οι καιρικές συνθήκες κάνουν τη δουλειά. Μάλιστα. Τι είναι εκείνο το καινούριο πράγμα, η κυκυδόμηγα? Εγώ δεν το ήξερα. Η κυκυδόμηγα υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια, απλά τελευταίες φορές, τελευταία και πέρυσι είχε πολύ κυκυδόμηγα, όμως δεν έχει φτάσει σε αυτό το σημείο να πούμε ότι ναι, κινδυνεύουμε από την κυκυδόμηγα. Ένα έντομο είναι και αυτό. Σε κάποιες περιπτώσεις που οι παραγωγοί κρίνουν ότι πρέπει, υπάρχει αρκετή... Προσβάλλει τον καρπό, είναι κατά του καρπού, τι είναι? Διαπιστώνεται πάνω στη πάνω μεριά της ελιάς, διαπιστώνεται ξηράσεις. Αυτό ναι. δεν είναι και πολύ καλό, άρα ένας παραγωγός που κρίνει ότι θα συνεννοηθεί με το γεωπόνο που έχει κάθε φορά και του δίνει τις συμβουλές, εάν κρίνει ότι πρέπει να ψεκάσει, να ψεκάσει. Δεν είναι όμως σε τόσο μεγάλη έκταση, αλλά σίγουρα πολλές φορές κάνει και τη ζημιά του. Υπάρχουν δηλαδή και αποτελέσματα εάν είναι μεγάλη προσβολή. Μάλιστα. Κυρία Κουδετσανάκη, τελευταίο ερώτημα και σας απελευθερώνω, γιατί έχετε και εσείς τις δουλειές σας. Παρά το γεγονός ότι πάμε σε εκλογές, ότι έχουμε μπροστά μας, για εσάς τουλάχιστον τους αυτοδιοικητικούς, μια δύσκολη περίοδο, διαγωνισμός με το δάκο, δακοκτονία, είναι τα πάντα κλεισμένα, είναι τα πάντα ρολαρισμένα, έτσι ώστε αυτή την περίοδο την κρίσιμη, τους 2 ή τους 3 μήνες, να μην υπάρχουν θέματα και προβλήματα και οι υπηρεσιακοί να μπορούν να ασχοληθούν με αυτό το θέμα? Κυρία Δουλγεράκη, για να το ξεκαθαρίσουμε λίγο αυτό. Σίγουρα είναι μια περίοδος εκλογών, αλλά σε τίποτα πραγματικά, και το λέω και δεσμεύομαι γι' αυτό, και αναλαμβάνοντας και την ευθύνη όσων λέω, δεν θα αφήσουμε τη δακοκτονία για να πάμε για εκλογές. Ειλικρινά σας το λέω όπως ακριβώς το περιγράφω. Είμαι πολύ... Επειδή... Κυρία Χουδετσανάκη... Έλα, ξαναπάρτε, Παντελή. Κάτι έγινε τώρα. Εκεί στο κρίσιμο μας έκανε η γραμμή την... τέλος πάντων το παιχνίδισμα αυτό, ας το πω έτσι, γιατί δεν κάνω λογικές λέξεις. Λοιπόν, για να δούμε αυτά τα οποία μας λέει η κυρία Χουδετσανάκη. Λέει λοιπόν ότι εγώ αυτό κρατώ, ότι παρά το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η κρίσιμη περίοδος, η προεκλογική, ότι έχουν ουσιαστικά ληφθεί οι πρόνοιες έτσι ώστε να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα με την δακοκτονία.
Γι' αυτό μας μιλάει και λέει ότι εγώ τουλάχιστον από τη δική μου την πλευρά αυτό λέω, ότι έχουν μπει όλα σε ένα τέτοιο ρυθμό για να καταφέρουμε να το πάμε παρακάτω και εγγυώμαι για αυτό. Λοιπόν, είσαστε σε εκείνο το σημείο, αλλά δεν ξέρω τι έγινε, που μας λέγατε, κυρία Κουδετσανάκη, ότι παράνε μεν όλα τα οποία υπάρχουν, έχει ληφθεί η πρόνοια, εγώ ρώτησα για να είναι ενήμερος και ο κόσμος, έχει ληφθεί η πρόνοια για να μην υπάρξει πρόβλημα. Κυρία Ντουλγεράκη, και όχι μόνο έχει ληφθεί η πρόνοια, όπως πέρυσι που συντονίζαμε όλη την Κρήτη σε καθημερινή βάση, το ίδιο θα γίνεται και φέτος. Κάθε 10 ημέρες, όπως έβγαινε πέρυσι ένα δελτίο τύπου και ενημερώναμε τους παραγωγούς, γιατί αυτό το βλέπω ότι είναι όχι αναγκαίο. Και όχι αναγκαίο σε μια δύσκολη στιγμή, όπως περιέγραφε και προηγουμένως, που βρίσκονται οι παραγωγοί. Τα μπέλια δεν έχουν πάει καλά, οι ελιές δεν έχουν εισόδημα. Το λάδι, να μην το ξεχνάμε, το ελαιόλαδο έχει γύρω στα 7 ευρώ. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τίποτα στην τύχη του. Ούτε εμείς ως περιφέρεια Κρήτης, ούτε και η παραγωγή μας. Το λέω με την ευθύνη που με διακρίνει, πραγματικά, όλοι μαζί πάλι στη συνεργασία για να πετύχουμε ακόμα και αυτό το λίγο εισόδημα που έχει η Κρήτη στο ελαιόλαδο φέτος, γιατί έτσι είναι η ελιά και με τις καιρικές συνθήκες που επικρατήσανε. Σωστά. Πρέπει να προστατεύσουμε όλοι. Σωστά. Εγώ το κρατάω όλο αυτό το οποίο λέτε. Και έτσι με διευκρινίζετε και οικειάστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ότι τίποτα δεν πάει πίσω. Η πρόνοια έχει ληφθεί για όλα όσα αναφέρατε, τουλάχιστον για τη δακοκτονία, πρόνοια επίσης για τα αμπέλια, διότι το έχετε πει πολλά και εσείς, κυρία Χουδετσανάκη, ότι μπαίνετε μπροστά και ως περιφέρεια για να διεκδικήσετε μαζί με τους παραγωγούς εκείνα τα οποία δικαιούνται σε ό,τι έχει να κάνει με τις ζημιές εξαιτίας των καιρικών συνθήκων, έτσι δεν είναι? Κυρία Δουλγεράκη, έτσι είναι. Έχουμε κάνει μια επιτροπή, όπως και εσείς έχουμε ξανααναφέρει μαζί σας, και σας ευχαριστώ που μου δίνετε για άλλη μια φορά την ευκαιρία. Η περιφέρεια έχει μπει μπροστά σε αυτό, σε συνεργασία με τον ΕΛΓΑ, με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, με το ΓΕΟΤΕ, με τα επιστημονικά μας ιδρύματα. Πάντα θέλουμε ό,τι κάνει η περιφέρεια να είναι τεκμηριωμένο, για να μπορούμε να διεκδικούμε για τους παραγωγούς και να συνεχίσει ο πρωτογενής τομέας, να συνεχίσουν να παράγουνε. Λοιπόν, τα κρατάμε όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. Να ξέρει ο κόσμος τι γίνεται. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ.